Χαμογελαστό παρά τη χαμηλή δημοτικότητά του που έχει κατρακυλήσει στο 19%, ο Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ ψήφισε στην τύλ τη νοτιοδυτική Γαλλία κατά τον πρώτο γύρο των τοπικών εκλογών. <Κι> Με τη συμμετοχή να κυμαίνεται σε ιστορικά χαμηλά μέχρι το μεσημέρι, ο ηγέτη του κεντροδεξιού UMP, Ζαν Φρανσουά Κοπέ, χαρακτήρισε το φαινόμενο ω διαμαρτυρία των πολιτών στην πολιτική που εφαρμόζουν οι σοσιαλιστέ. Ενισχυμένη από τη διαδικασία αναμένεται να βγει η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του Εθνικού Μετόπου, που αισιοδοξεί ότι θα εισπράξει ωφέλη από τη δυσαρέσκεια των Γάλλων για το μεταναστευτικό και σειρά νομικών εκκρεμωτήτων, ώστε να μετατραπούν σε ισχυρότερη εκπροσώπηση στι τοπικέ κοινωνίε. Στο Παρίσι, η μάχη επικεντρώνεται σε δύο κυρίε, την Αταλή Κωσιουκό Μοριζέ και την Άννη Νταλγκό, οι οποίε κονταροκτυπιούνται για τη διαδοχή του Μπερνάν Λανοέ. Μέχρι τι 12 το μεσημέρι, μόλις το 23,16% των ψηφοφόρων εμφανίστηκε στα εκλογικά κέντρα, ποσοστό ανάλογο με το 2018, όταν στο τέλο έφτασε στο 66,5%.